Πριν φτιάξαμε ένα μαγικό φίλτρο για τη ζήλια και θέλω να ρωτήσω την Ελένη την Καρτσονάκη εάν υπάρχουν μαγικά φίλτρα για το άγχος, για το στρες. Θα προσπαθήσουμε να τα βρούμε σήμερα. Να βγάλουμε τα υλικά μας. Κάτι έχουμε. Καλώς μου ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Εν ώψη πανελληνίων εξετάσεων, οι προαγωγικές έχουν ήδη ξεκινήσει, αλλά φαντάζομαι τα παιδιά σε αυτό το στάδιο είναι πιο χαλαρά. Αντέχουν για να κλείσει η χρονιά και να πάνε στην επόμενη, στο γυμνάσιο πρώτη Δευτέρα Λυκείου. Τα παιδιά της τρίτης Λυκείου νομίζω ότι στην Ελλάδα, σαν να μας το βάζουν στο DNA μας, ότι τώρα πρέπει να αγχωθείς πάρα πολύ γιατί δίνεις πανελλήνιες. Ναι. Καταρχάς το συζητάμε πάρα πολλά χρόνια. Πριν. Ναι, πριν. Και επίσης φέτος, να μην ξεχνάμε ότι τα παιδιά που θα δώσουν πανελλήνιες είναι σε μια ιδιαίτερη συνθήκη γιατί έχουν να δώσουν εξετάσεις από το γυμνάσιο. Είναι τα παιδιά της το λύκειο της καραντίνας. Ναι. Άρα και το έχουν ξεσυνηθίσει και έτσι δεν έχουν την εμπειρία στο λύκειο πώς είναι να δίνω εξετάσεις, πώς είναι να πηγαίνω να αξιολογούμε. Οπότε θα πάνε φέτος λίγο ψαρωμένα. Έτσι ή μπορεί πιστεύω. Και με την άγνοια κινδύνου, δεν ξέρω αν είναι τόσο ισχυρές προσωπικότητες που θα τους ωφελήσει αυτή η άγνοια κινδύνου. Εντάξει, εγώ τα περισσότερα παιδιά που βλέπω μετά που έχουν δώσει εξετάσεις, όλα μου λένε το ίδιο πράγμα. Καλά, αυτό ήταν. Οπότε δεν θεωρώ ότι υπάρχει κίνδυνος. Δηλαδή είναι εξετάσεις όπως όλες οι άλλες, απλώς οδηγούν σε κάτι άλλο. Ελένη μου, έχω την αίσθηση ότι πιο πολύ αγχώνεται το περιβάλλον γύρω-γύρω και το μεταφέρει στα παιδιά, παρά τα ίδια τα παιδιά. Ναι. Συμβαίνει αυτό. Και δεν είναι τυχαίο που τα παιδιά που αγχώνονται πάρα πολύ έχουν οικογένειες ή καθηγητές αγχωμένους. Είναι και οι καθηγητές το παιχνίδι. Είναι, βέβαια. Μοιράζονται το ταξίδι, αυτή τη διαδρομή. Άρα αυτή η κουβέντα αφορά και τους μαθητές μας και τους γονείς. Και τους καθηγητές, πάρτε χαρτί και μολύβι και σημειώστε. Όταν δίνει κάποιος πανελλαδικές, δίνουν όλοι. Το λέει η Ελληνίδα Μάδα. Δίνουμε εξετάσεις, δίνουμε φυσική, πήγαμε πολύ καλά στα μαθηματικά, γράψαμε αυτό. Εντάξει, δεν ξέρω αν εκεί μοιράζεται το άγχος. Όχι, δεν μοιράζεται, πολλαπλασιάζεται και η αλήθεια είναι ότι η μάχη ανήκει στα παιδιά, δηλαδή τα παιδιά δίνουν τις εξετάσεις και κάνουν όλο το διάβασμα και όλη την προετοιμασία και το μέλλον τους είναι αυτό που ψάχνουν να κυνηγήσουν, αλλά συμπάσχει και όλη η οικογένεια και οι καθηγητές. Εντάξει, είναι συνοδοιπόροι σε αυτό, αλλά τη μάχη τη δίνει το παιδί. Μπορούν οι γονείς και οι καθηγητές στον αντίποδα αυτών που είναι πολύ αγχωμένοι και μεταφέρουν αυτό το περίεργο συνέστημα στα παιδιά να είναι οι τοποτηρητές, να είναι αυτοί οι οποίοι θα δημιουργήσουν μία ωραία ατμόσφαιρα ηρεμίας, δεν ξέρω ποια θα είναι αυτά τα χαρακτηριστικά που θα έχει, για να δώσει το παιδί την μάχη του, να δώσει τον καλύτερό του εαυτό απερίσπαστο. Μπορούν, φυσικά. Όσο πιο ασφαλές είναι το πλαίσιο που κινείται το παιδί, όσο πιο ήρεμο είναι το κλίμα και όσο πιο εύκολη η επικοινωνία, τόσο πιο ήρεμα είναι και τα παιδιά. Ναι. Άρα, σε αυτές τις περιπτώσεις, οι γονείς θα πρέπει να κάνουν ένα βήμα πίσω στο θυμό των παιδιών. Δεν χρειάζεται να ρίχνουν λάδι στη φωτιά, ούτε να τα ρωτούν συνεχώς πώς είσαι, αγχώνεσαι. Είσαι καλά. Ναι, είσαι καλά. Γιατί εκεί αυτόματα είναι σαν να του λέμε, έχεις άγχος. Αυτό μπορούν οι γονείς να ρωτήσουν αν χρειάζεται κάτι. Χρειάζεται κάτι από μένα, πρακτικό. Μπορούν να κάνουν μια βόλτα μαζί. Μπορούν να κάνουν μια συζήτηση άλλου θέματος. Μπορούν να διατηρήσουν το κλίμα λίγο ήρεμο μέσα στο σπίτι. Οπότε δεν είναι ανάγκη να συζητάμε συνέχεια γι' αυτό. Δεν ρωτάμε κάθε μέρα και όλη την μέρα πώς είσαι, αγχώθηκες, διάβασες. Ας αλλάξουμε θέμα και ας προσπαθήσουμε να διατηρήσουμε λίγο την ηρεμία μέσα στο περιβάλλον που κινούμαστε. Να πάμε μερικά βήματα πίσω. Γιατί είπες και εσύ λίγο πριν ότι υπάρχουν οικογένειες, υπάρχουν γονείς, υπάρχουν καθηγητές που έχουν άγχος και υπάρχουν αντίστοιχα και γονείς, οικογένειες, παιδιά, καθηγητές που δεν καταβάλλονται από το άγχος. Είναι λογικό να νιώθεις όλο αυτό το λίγο το περίεργο το συνέστημα, γιατί έχεις να εξεταστείς πάνω σε κάτι, αλλά μπορείς να είσαι λειτουργικός μέσα σε αυτό. Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα σε αυτές τις δύο ομάδες? Ωραία. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι καταρχάς το άγχος
είναι απόλυτα φυσιολογικό και το αισθάνονται όλοι. Mm-hmm. Δεν είναι δηλαδή κάτι κακό. Είναι μία φυσιολογική αντίδραση του οργανισμού μας για να μας προστατεύσει από έναν κίνδυνο. Τώρα, θα αναρωτηθούμε γιατί είναι κίνδυνος το να δίνω εξετάσεις. Πρόκειται να πεθάνω, πρόκειται να πάθω κάτι, με κυνηγάει κάποιος. Δεν είναι έτσι. Οπότε γι' αυτό μπερδευόμαστε κάπως. Το σώμα μας το αντιλαμβάνεται σαν κάτι επικίνδυνο, γιατί κάνουμε σκέψεις γι' αυτό. Κάνουμε σκέψεις. Τι σκεφτόμαστε? Στο άγχος, το άγχος έχει το εξής χαρακτηριστικό, παρόλο που είναι ένα συνέστημα σαν όλα τα άλλα. Κάνουμε κακές σκέψεις. Συνήθως λοιπόν τα παιδιά που δίνουν εξετάσεις, για παράδειγμα, θα σκεφτούν ότι θα αποτύχω, εγώ θα φταίω αν αποτύχω και θα στενοχωρήσω τους καθηγητές μου, τους γονείς μου και όλο τον περιγύρω, ή δεν θα αξίζω. Σε αυτά τα τρία καταλήγουμε πάντα. Δηλαδή, τα παιδιά που έχουν πάρα πολύ άγχος έχουν αυτές κυρίως τις σκέψεις, οι οποίες είναι εντελώς ψεύτικες. Δεν ισχύουν. Ναι. Δεν ισχύουν. Πρώτον, γιατί όταν ένα παιδί σκέφτεται ότι εγώ θα αποτύχω αν πάω και δώσω εξετάσεις, μάλλον δεν θα τα πάω καλά και θα αποτύχω. Αυτό δεν ισχύει, γιατί δεν πετυχαίνουμε μόνο μέσω των εξετάσεων. Μπορούμε να πετύχουμε με πάρα πολλούς τρόπους. Άλλωστε, πάρα πολλοί άνθρωποι που έχουν πετύχει στις εξετάσεις μπορεί να είναι άνεργοι. Δηλαδή, ισχύει και το αντίθετο, το αντίστροφο. Επίσης, δεν ισχύει το ότι θα στενοχωρήσω τους γονείς μου και εγώ θα φταίω και θα απογοητευτούν από μένα. Τα παιδιά, αλλά και οι γονείς, πρέπει να το υπενθυμίζουν αυτό στα παιδιά, ότι φυσικά τα αγαπάμε τα παιδιά το ίδιο. Είτε πετύχουν, είτε δεν πετύχουν στις εξετάσεις, είτε μπουν στο πανεπιστήμιο, είτε δεν μπουν στο πανεπιστήμιο. Η αγάπη μας δεν αλλάζει. Μπορεί να έχουμε συναισθήματα γι' αυτό, αλλά η αγάπη είναι εκεί. Δεν πρόκειται να μας απογοητεύσουν. Και το τρίτο και πιο σημαντικό είναι η αίσθηση της αξίας μου, αν πετύχω. Αυτό αφορά, νομίζω, τους περισσότερους μαθητές. Το πώς η αξία και τι αξία δίνω εγώ ο ίδιος στον εαυτό μου. Θα ήταν καλό να τη δώσω εγώ ίδιος στον εαυτό μου. Αλλά δυστυχώς δεν συμβαίνει έτσι. Ψάχνω και ζητάω μία εξωτερική πηγή αξιολόγησης του εαυτού μου. Και ποια είναι αυτή? Είναι το ότι, πέρασα, είμαι στο πανεπιστήμιο, πέτυχα στις εξετάσεις μου, άρα αξίζω. Που αυτό δεν ισχύει. Δεν ισχύει, γιατί το ίδιο αξίζω και αν μπω στο πανεπιστήμιο, το ίδιο αξίζω και αν δεν μπω. Και όλο αυτό που σκέφτομαι, ότι αν θα αποτύχω, σημαίνει ότι μάλλον δεν αξίζω, είναι θέμα αυτοεκτίμησης δηλαδή, θα πρέπει να το ξανασκεφτούμε. Γιατί όλοι οι άνθρωποι αξίζουμε το ίδιο, ανεξάρτητα αν έχουμε γράψει καλά ένα καλό βαθμό, ανεξάρτητα αν έχουμε πάει στο πανεπιστήμιο ή δεν έχουμε πάει. Και αυτό θα πρέπει να το θυμούνται και τα παιδιά, αλλά και οι γονείς να το υπενθυμίζουν στα παιδιά. Αυτό που μου περιγράφεις, αισθάνομαι ότι είναι μία ολόκληρη φιλοσοφία ζωής. Mm. Είναι πολύ βασικές θέσεις και αρχές που έχω σαν άνθρωπος, που καλλιεργώ μέσα στην οικογένειά μου, στα παιδιά μου. Δεν θα φτάσω ξαφνικά στην τρίτη ηλικίου του γιού μου να του λέω «Εσύ, παιδί μου, καλημέρα, καλώς ξεκίνησε η μέρα σου, ήθελα να σου πω ότι αξίζεις και άμα δεν γράψεις 20 τα μαθηματικά». Να αρχίσω ξαφνικά να του λέω αυτές τις φράσεις για να καθησυχάσω το παιδί μου και να του χτίσω την αυτοεκτίμησή του. Mm-hmm. Όχι. Αυτό ξεκινάει από πολύ νωρίς. Βέβαια, έχει να κάνει και με την ηλικία του παιδιού. Mm. Οπότε, όταν έχουμε φτάσει 17-18 ετών, δηλαδή για τα παιδιά που δίνουν τις εξετάσεις φέτος, είναι στα αλήθεια η ώρα να αρχίσουν να αντιλαμβάνονται ότι η αξία μου αναδύεται από μέσα. Δηλαδή, εγώ αξίζω έτσι κι αλλιώς. Ό,τι και αν κάνω, όπως και αν φαίνομαι, αξίζω έτσι κι αλλιώς. Είναι πολύ σημαντικό να το θυμούνται τα παιδιά. Mm-hmm. Και αυτό φυσικά έχει πολύ να κάνει και με το πώς συμπεριφέρομαι, εννοείται, και σε σχέση με τα μαθήματα, δηλαδή για τους γονείς μιλάω. Παραδοσιακά μέσα στα χρόνια. Παραδοσιακά μέσα στα χρόνια. Τι προσδοκίες έχω, πώς. Mm-hmm. Πώς λειτουργώ σε σχέση με την επίδοση, ας πούμε, του παιδιού μου στα μαθήματά του. Ναι. Όταν εγώ είμαι πολύ αγχωμένος σαν γονιός και κυνηγάω τους βαθμούς, πόσο πήρες, γιατί πήρες τόσο, ή ακόμα και τα πολλά μπράβο που μπορεί να πω
στα 20άρια που μπορεί να φέρει ένα παιδί, μπορεί να τον μπερδέψουν το παιδί. Μπορεί να τον μπερδέψουν και να νομίζει ότι, α, να, εντάξει, η μαμά τώρα και ο μπαμπάς με αγαπούν περισσότερο που έφερα 20. Ή, να, τώρα εγώ αξίζω. Και είναι σαν να έχουν κάπως μπερδευτεί τα παιδιά. Είναι ωφέλιμο τώρα μια ανανάσα πριν την τελική ευθεία, που τα παιδιά έχουν μπει στην τελική ευθεία. Να πιάσω τον σχεδόν ενήλικο γιο μου, ενήλικη κόρη μου, και να του πω, έλα, κάτσε. Θέλω να σου ανοίξω την ψυχή μου και να σου πω ότι για μένα δεν αλλάζει η αγάπη μου προς εσένα, είτε περάσεις είτε δεν περάσεις. Για μένα η αξία σου παραμένει αυτή που είναι, η σημαντική, η υψηλή κτλ. Ανεξάρτητα από το μέσο όρο της βαθμολογίας σου, θα ήταν ωφέλιμη μια τέτοια εξομολόγηση καρδιάς. Βέβαια, βέβαια. Νομίζω ότι είναι πολύ σπουδαίο να μπορέσουμε να το πούμε. Αρκεί να το πιστεύουμε. Ναι, εντάξει. Χρειάζεται να το πιστεύουμε. Αλλά θεωρώ ότι όλοι οι άνθρωποι το πιστεύουμε αυτό. Mm-hmm. Μπορούμε να πούμε στο παιδί, αν νιώθουμε ότι δεν θα με πιστέψει ή δεν καταλαβαίνει ακριβώς αυτό που θέλω να πω, μπορώ να εξηγήσω και να διαχωρίσω λίγο ότι θα έχω σίγουρα συναισθήματα αν περάσεις ή αν τα πας καλά. Θα νιώσω πάρα πολύ περήφανος, θα νιώσω πάρα πολύ μεγάλη χαρά, συγκίνηση, θα νιώσω ευτυχία που κατάφερες το στόχο σου. Όμως, αυτό δεν είναι το ίδιο με το να αισθάνομαι ότι θα αξίζω περισσότερο, θα αξίζεις περισσότερο. Σωστά. Δεν είναι ακριβώς το ίδιο. Για να μην του ματαιώσουμε και την προσπάθεια την ίδια στιγμή. Και να μην νιώσει και το παιδί ότι, okay, εγώ κάνω τόσο αγώνα. Τι έρθει τώρα αυτή και μου λέει ότι δεν είμαι και πολύ σίγουρη ότι θα περάσει, οπότε σου προετοιμάζω το έδαφος. Όχι. Θα το σκεφτεί ενδεχομένως. Έχουμε συναισθήματα, αλλά δεν επηρεάζει την αξία σου. Ό,τι και αν γίνει. Τα παιδιά, όταν είναι αγχωμένα, είτε πολύ είτε λίγο, είναι που είναι και σε φάση που οι ορμόνες τους είναι στο πικ τους, τέλος πάντων, είναι λογικό να έχουν ξεσπάσματα αυτή την περίοδο. Και γιατί είναι και πολύ κουρασμένα, μην το αγνοούμε αυτό το πράγμα, και γιατί έχουν την έντασή τους και όλα. Όλο αυτό το πράγμα και τέλος πάντων δεν είναι ενήλικες που να το έχουν διαχειριστεί 100 φορές. Είπες πριν να μην βάζουμε λάδι στη φωτιά. Καλό είναι λοιπόν να αποφεύγουμε και τα καθημερινά καυγαδάκια και τα σημεία τριβής που μπορεί να είχαμε. Έλα το αυτοί έξω το δωμάτιο, πάλι ξύπνησα χούρι το έχεις αφήσει. Άσχετα με το διάβασμα πράγματα. Μου παράτησες πάλι την τσάντα σου στη μέση του σπιτιού. Πάλι στο κινητό είσαι, γιατί δεν έχεις φάει. Ολοφυλακίες τρως γύρω-γύρω. Και λοιπά άλλα. Ναι. Φαντάζομαι ότι λένε άλλοι γονείς, δεν λέω για μένα. Όχι, για μια φίλη μου. Για μια φίλη μου που ξέρω. Ναι. Λοιπόν, εντάξει, καλό είναι να υπάρχει, όπως είπαμε, ένα ευχάριστο κλίμα. Δηλαδή, η γκρίνια δεν βοηθάει ποτέ και πουθενά. Πόσο μάλλον σε αυτή την περίοδο, που είναι έτσι κι αλλιώς τα πράγματα δύσκολα. Εγώ θα έλεγα, ας μην φτάνουμε στα άκρα. Δηλαδή, ούτε θα αφήνουμε τα παιδιά να κάνουν ό,τι θέλουν, αλλά και ούτε θα γκρινιάζουμε για πράγματα που δεν είναι και τόσο σημαντικά. Είναι μια ηλικία αυτή που επιτηρούμε λίγο το πρόγραμμα των παιδιών. Βοηθάμε λίγο στο να υπάρχει μια σταθερότητα γενικώς. Γιατί τα πράγματα μπορούν να ξεφύγουν από όλες τις πλευρές. Δηλαδή, μπορεί να δούμε ένα παιδί που διάβαζε πάρα πολύ και ξαφνικά να τα έχει παρατήσει την τελευταία ώρα, ή μπορούμε να δούμε το αντίθετο. Παιδιά, και αυτό είναι πολύ, πολύ συχνό, παιδιά που κάνουν επανάληψη πάρα πολλές ώρες τη μέρα. Και αυτό φυσικά δεν είναι σωστό, ούτε λειτουργεί. Όπως αν δουλεύω εγώ 15 ώρες τη μέρα, δεν θα είμαι λειτουργική, δεν θα κάνω καλά τη δουλειά μου. Άρα, θα πρέπει να βοηθάμε όντως να υπάρχει ένα πρόγραμμα και να είμαστε εκεί για να το επικοινωνήσουμε με έναν τρόπο σαν παρατήρηση, ότι το παρατήρησα, ότι αυτό μπορεί να συμβαίνει. Πώς είναι για σένα, παρατηρώ ότι κάθεσαι μέχρι αργά, παρατηρώ ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει, πώς το νιώθεις εσύ. Δηλαδή δεν θα ξεχνάμε ότι αυτός ο αγώνας, ότι οι εξετάσεις αυτές αφορούν το παιδί, είναι του παιδιού. Mm-hmm. Οπότε δεν το κάνω δικό μου. Γιατί δεν διάβασες, γιατί διαβάζεις τόσο πολύ. Σωστά. Mm. Και είναι και ένα μάθημα ζωής αυτό. Ναι. Πόσο, δηλαδή όσο πιο παρεμβατικοί είμαστε και καθοδηγητικοί, τόσο τους κόβουμε τα πόδια νομίζω. Mm-hmm. Ενώ τώρα τους δίνεται μια ευκαιρία πραγματικά να... Άλλη μια ευκαιρία να βουτήξουν πάλι στα βαθιά τα παιδιά μας και να δουν και τις δυνάμεις τους, τις αντοχές τους. Ναι. Πώς αυτοί θα διαχειριστούν τον εαυτό τους. Mm-hmm.
Δηλαδή, αν είμαστε εμείς εκεί, τους λέμε, έλα 8 παρατέταρτο ξύπνα, 2 και 4 τρως, έχεις πάρει το κολατσιό σου, 5 παρά 20 έχεις φροντιστήριο, είναι 9 η ώρα, λέμε τώρα, ώρα να κοιμηθείς. Είναι σαν να παίρνουμε την ευθύνη όλοι από πάνω τους και να τη φοράμε εμείς. Σε αυτές τις ηλικίες δεν δουλεύει. Όχι. Και ούτε σε αυτές τις ηλικίες άλλο δουλεύει. Όχι. Δουλεύει πιο πολύ να καθίσουμε μαζί και να κάνουμε κάτι ωραίο, γιατί μετά το παιδί θα αισθάνεται πολύ πιο έτοιμο, πολύ καλύτερα, ώστε να νιώθει τις δυνάμεις του. Ας πάω να διαβάσω λίγο. Σωστά. Να του πούμε πόσο το καμαρώνουμε για όλα αυτά που έχει καταφέρει. Να του πούμε ότι είμαστε πολύ περήφανοι και ότι ό,τι και αν γίνει, εμείς ξέρουμε ότι προσπάθησε όσο μπορούσε. Μετά από αυτή την εκπομπή θα πάθουν μετάλλαξη γονείς και θα διαρωτώνται τα παιδιά. Τι έπαθε η μάνα μου, καλή. Αυτή έχει πάθει το ζε. Κάτι σχεδιάζει. Κάτι θέλει αυτή. Δεν πειράζει, μακάρι παιδιά να κάνουμε κίνημα τέλος πάντων. Δεν πειράζει, εντάξει. Αποφεύγουμε τις έντονες συγκινήσεις και κυρίως τις, δεν ξέρω, καλές ή κακές, τα πολύ έντονα συναισθήματα. Θα έλεγα δεν τα αποφεύγουμε. Γιατί αν είναι κάτι έντονο και σημαντικό για όλη την οικογένεια, είναι κάτι που πλανάται στον αέρα, φαίνεται, το νιώθουμε όλοι. Άρα το να έχουμε μυστικά, να κρύβουμε πράγματα ή να προσπαθούμε να προσποιηθούμε ότι δεν συμβαίνει τίποτα, ενώ κάτι συμβαίνει, αυτό μπορεί να είναι χειρότερο. Ναι. Όμως, αν συμβαίνει κάτι και αν θέλουμε κάτι να μοιραστούμε σημαντικό, μπορούμε να το πούμε πολύ απλά. Για παράδειγμα, ας πούμε, το κουβεντιάζαμε λίγο πιο πριν, προκύπτει ένα πρόβλημα υγείας για ένα μέλος της οικογένειας. Και λέμε τώρα, ας μην το πω τώρα στο παιδί, κάτσε να δώσει εξετάσεις και μετά το λέω. Εντάξει. Εξαρτάται και από το παιδί. Προφανώς. Ναι. Εξαρτάται από το παιδί και εξαρτάται και από την κατάσταση. Ναι. Αλλά καλό είναι να τα εμπιστευόμαστε τα παιδιά. Μπορούμε να πούμε λίγα πράγματα. Αν με βλέπεις έτσι, αν με βλέπεις σκεφτική, αυτό συμβαίνει γιατί συμβαίνει αυτό. Είναι κάτι που θα το αντιμετωπίσουμε και έτσι κι αλλιώς θα πρέπει να μάθουμε να εστιάζουμε σε πολλά πράγματα. Άλλο ένα μάθημα ζωής και αυτό. Αυτό και αν είναι εκπαίδευση τέλος πάντων όταν έρθουνε. Μακάρι να μπορούσαμε να κάνουμε έτσι όταν δουλεύουμε σε σημαντικά πράγματα της ζωής μας, να τα βγάζουμε όλα στην άκρη, λέμε τώρα θα ασχοληθώ μόνο με αυτό και δεν θα υπάρχει τίποτα γύρω-γύρω. Ναι, ναι. Δεν είναι δυνατόν. Στην κανονική ζωή δεν είναι καθόλου έτσι τα πράγματα. Θέλω λίγο να μιλήσουμε για τα παιδιά που είναι και δεν είναι στο μου των εξετάσεων. Θέλουν και δεν θέλουν να περάσουν. Έχουν τις δυνατότητες, αλλά δεν ξέρουν και που θέλουν να περάσουν. Οπότε δεν έχουν αυτό το ισχυρό κίνητρο. Ότι ρε παιδί μου, εγώ τώρα ξέρω, θέλω να περάσω, ας πούμε, ψυχολογία. Άρα θα κάνω την προετοιμασία μου όπως έχω κάνει τα προηγούμενα χρόνια και έχω το όνειρό μου μπροστά. Είναι άλλα παιδιά που. Ας πάω να δώσω. Ναι. Και τι γίνεται. Ναι. Αυτά είναι και τα παιδιά που έχουν μία αντίσταση να διαβάσουν, να μελετήσουν, να καθίσουν, να δουλέψουν, όταν δεν έχουν βρει ακριβώς αυτό που θέλουν να κάνουν. Όταν νιώθουν μπερδεμένα για το τι θα κάνω εγώ μετά. Όταν δεν έχουν φιλοδοξία, όταν νιώθουν ότι μα αυτό που πάω να κάνω μου ταιριάζει, θα μου αρέσει, θα είμαι καλά μέσα σε αυτό. Αυτά λοιπόν τα παιδιά είναι αυτά που έχουν μία αντίσταση να διαβάσουν. Και επίσης είναι σημαντικό να τους αφήσουμε το χρόνο τους ή να τα βοηθήσουμε να βρουν αυτό που θέλουν. Είναι αργά τώρα μία τέτοια κουβέντα? Δεν είναι αργά. Δεν είναι αργά. Άλλωστε και το να προσπαθήσουν να περάσουν όλη αυτή τη διαδικασία και ας πούμε να μην περάσουν κάπου και αυτό μάθημα είναι. Ίσως τα κινητοποιήσει λίγο περισσότερο για την επόμενη χρονιά. Ίσως είναι ένα μεγάλο μάθημα για το τι θέλω να κάνω, αν θέλω να το ξαναπεράσω αυτό και αν είναι σημαντικό για μένα. Ή μπορεί να χρειάζεται να οριμάσουν λίγο περισσότερο για να ξέρουν τι θέλουν την επόμενη χρονιά. Τι πιο φυσιολογικό από αυτό που μόλις τώρα διατυπώνεις. Επίσης, πολλά παιδιά δεν ξέρουν πώς να διαβάσουν. Δεν μας το μαθαίνουν ποτέ στο σχολείο. Υπάρχουν διάφοροι τύποι μάθησης, δηλαδή. Υπάρχουν οι άνθρωποι που μαθαίνουν βιωματικά. Θέλω να το κάνω για να το μάθω. Θέλω να το βλέπω για να το μάθω.
Υπάρχουν οι άνθρωποι που μαθαίνουν μόνο μιλώντας, δηλαδή να στο πω για να τα ακούω και να μπορέσω να το καταλάβω και εγώ και να στο μεταφέρω και έτσι το μαθαίνω. Υπάρχουν παιδιά που είναι οπτικοί τύποι. Το διαβάζουν, το φωτογραφίζουν. Θέλουν σημειώσεις, θέλουν post-it, χαρτάκια παντού, να τα βλέπουν. Υπάρχουν παιδιά που μόνο διαβάζοντάς τα, τα μαθαίνουν. Άρα όταν δεν έχει βρει και ένα παιδί το στυλ του, δεν ξέρει πώς να το κάνει. Σε ποια ηλικία το βρίσκουμε αυτό? Από πολύ νωρίς φαίνεται αυτό, αλλά ευτυχώς δεν υπάρχει μόνο ένα στυλ διαβάσματος για τον καθένα. Ναι. Δηλαδή μπορεί να μας ταιριάζουν και τα τέσσερα, μπορεί να μας ταιριάζουν δύο. Άρα εδώ οι κεραίες των γονιών πρέπει να είναι συντονισμένες, να παρατηρήσουμε ποιο είναι το καλύτερο του παιδιού μας, τι το βολεύει, το εξυπηρετεί περισσότερο και να το ενισχύσουμε αυτό. Ναι, και να το επικοινωνήσουμε και οι δάσκαλοι πρέπει να, και οι καθηγητές πρέπει να είναι ενήμεροι γι' αυτό και να βοηθούν και να αντιλαμβάνονται ότι δεν μαθαίνουν όλοι με τον ίδιο τρόπο. Έλα να αλλάξουμε το εκπαιδευτικό σύστημα, Ελένη. Ωραία, γιατί ξέρεις τι, μου φαίνεται λίγο περίεργο στην Ελλάδα που είναι βιομηχανία το κομμάτι των πανελληνίων εξετάσεων. Βάζουμε τα παιδιά μας στη γραμμή παραγωγής από την πρώτη ηλικίου. Οπότε μου μοιάζει λίγο αδιανόητο ένα παιδί να μην ξέρει να διαβάζει. Που, όπως το θέτεις, έτσι είναι. Γιατί δεν έχουμε όλοι τον ίδιο τρόπο. Θα αναγκαστεί να ακολουθήσει έναν δρόμο ανεξάρτητα άμα το πηγαίνει ή δεν το πηγαίνει. Ναι. Και επίσης, κοίταξε, τα περισσότερα παιδιά το βρίσκουν από μόνα τους, χωρίς να τους το έχει πει κάποιος. Ναι. Δηλαδή, παρατηρώντας τον εαυτό τους, καταλαβαίνουν ότι εγώ έτσι μαθαίνω. Ή αυτό μου είναι πιο εύκολο. Βέβαια, παρατηρώντας και τους γύρω τους, αρχίζουν να μπερδεύονται. Α, η φίλη μου μαθαίνει έτσι. Μήπως είναι καλύτερο. Ο συμμαθητής μου έγραψε 20 με αυτόν τον τρόπο. Μήπως και εμένα μου ταιριάζει. Και μετά προσπαθείς να κάνεις κάτι που δεν σου ταιριάζει. Άρα είναι σημαντικό και να το πούμε, αλλά και τα παιδιά να παρατηρούν τον εαυτό τους. Σκέφτομαι την εποχή που δίναμε εμείς πανελλήνες. Πάρα πολλά χρόνια τέλος πάντων. Όχι, τώρα πρόσφατα. Πρόπερση να ακουδώσαμε εμείς αυτό. Τι, ας πούμε, βοήθησε μένα, αν θέλω να το μοιραστώ π.χ. Θέλω να το μοιραστώ με τα παιδιά και το λέω πάντα. Έκανα εικόνες και μου είπες και εσύ αντίστοιχα την εμπειρία σου πριν, ότι εσύ το βίωσες κιόλας. Για πες μας αυτό, αν θέλεις. Λοιπόν, εμένα με βοήθησε πάρα πολύ να βρω το κίνητρο όταν οι γονείς μου με έστειλαν να πάω να δω την αδελφή μου που σπούδαζε στη Θεσσαλονίκη. Και όταν είδα πόσο ωραία περνάνε, πόσο ωραίο είναι αυτό το φοιτητικό σπίτι, τι ανέμελα χρόνια, πόσο ωραίο είναι αυτό το πανεπιστήμιο και θέλω πολύ να έρθω. Αυτό ήταν αρκετό για να πάω και να χωθώ στο διάβασμα. Όχι σε παρασύρει απλά, σε κινητοποιεί τα μέγιστα. Εγώ είχα μία εικόνα. Είχα την εικόνα ότι κρατάω τα κλειδιά του σπιτιού μου, γιατί θα ήταν η πρώτη φορά που θα έμενα μόνη μου σαν φοιτήτρια. Και ανοίγω να μπω μέσα στο σπίτι μου και αφήνω τα πράγματά μου. Ναι. Είχα αυτή την εικόνα και το συνέστημα που θα βίωνα. Και όταν το βίωσα, έλεγα, οκ, είναι μια μικρή νίκη, πάμε παρακάτω. Τεράστια αυτό με καθοδηγούσε κάθε φορά. Ναι. Και ήταν ωραίο. Ναι. Βοηθάει πολύ να σκέφτονται τα παιδιά πώς θα είμαι του χρόνου. Ναι. Το σπίτι μου, πώς θα το διακοσμήσω, στη σχολή μου. Βοηθάει πολύ να το σκέφτονται αυτό όταν νιώθουν ότι τους έχει καταβαλεί κούραση ή ότι έχουν χάσει το κίνητρο ή ότι έχουν κουραστεί, δεν μπορούν άλλο. Ας σκεφτούν τι τα περιμένει. Αυτό είναι το τυράκι. Θα το πούμε τυράκι είναι επί της ουσίας. Εντάξει, είναι ο στόχος. Είναι ο στόχος για οπότε αν τον φτάσω. Έχω χάσει και έχω μπερδευτεί και δεν τον βλέπω καλά. Χρειάζομαι ένα φακό. Να το ξαναδώ μπροστά. Ναι. Ελένη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σε ευχαριστώ. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά. Καλή επιτυχία, καλή διαδρομή και αυτή η διαδρομή, παιδιά μου, να σας βγάλει εκεί που πραγματικά σας ταιριάζει. Αυτό θα ευχηθώ εγώ. Σε όλους όσους δίνουν εξετάσεις, κάθε φορά και κάθε χρονιά.